Καλημέρα. Να χαιρετήσω πρώτα και πάνω απ' όλα την χθεσινή συμπερίληψη στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Κυπριακή Πρωτοβουλία για τον ανθρωπιστικό διάδρομο στη Γάζα. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν είναι μόνο στα συμπεράσματα αλλά και στις παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Όλοι οι αρχηγοί κρατών χαιρέτησαν την πρωτοβουλία της χώρας μας και θεωρώ ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Αναδεικνύει κάτι που προσπαθούσαμε εδώ και καιρό, το ρόλο μας στην περιοχή. Ήταν κάτι που και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και στην παρέμβασή του αλλά και στην κατηδία συνάντηση αναφέρθηκε και θα στηρίξουν ακόμη περισσότερο αυτή την πρωτοβουλία της Λευκωσίας. Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, οφείλω να το αναγνωρίσω. Συζητήσαμε, γνωρίζουμε τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις προκλήσεις, αλλά συζητήσαμε και τα επόμενα, τα συγκεκριμένα επόμενα βήματα και ελπίζω σύντομα, εντός του Απριλίου, να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις οι οποίες θα βοηθήσουν να δούμε πόσο κοντά είμαστε στην επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραντ Μοντανά. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις. Όπως ανέφερα και χθες, είχαμε μια συνάντηση οι τρεις μας, δηλαδή ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο πρόεδρος του Συμβουλίου και εγώ. Στη συνέχεια υπήρξαν διαβουλεύσεις σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Αργά το βράδυ συνομίλησα ξανά με τον Γερμανό καγκελάριο. Αυτές οι συζητήσεις θα συνεχιστούν και σήμερα και ελπίζουμε να υπάρξει μια θετική κατάληξη. Η δική μας θέση, επαναλαμβάνω, και αυτό ανέφερα και στον καγκελάριο της Γερμανίας, τον οποίο ευχαρίστησα για το αυξημένο ενδιαφέρον που επιδεικνύει στο Κυπριακό. Διαδραμάτισε ρόλο η Γερμανία στον διορισμό της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα αλλά και στην αντίδραση από πλευράς Τουρκίας. Σημείωσα ότι εμείς περισσότερο από οποιοδήποτε κράτος μέλος θέλουμε να δούμε θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, θετικές εξελίξεις που περνούν και μέσα από το Κυπριακό. Μέσα από μια, αν θέλετε, βήμα με βήμα προσέγγιση, μια προσέγγιση η οποία μέσα και από ένα ενισχυμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τα εργαλεία Ευρωπαϊκή Ένωση να οδηγηθούμε σε μια αμοιβαία υποφελή κατάσταση πραγμάτων. Θα δούμε σήμερα πώς θα καταλήξουν οι διαβουλεύσεις που, όπως σας ανέφερα, βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπάρχει δηλαδή διαβούλευση για κείμενο, μπορεί ακόμα και να συμφωνήσει σήμερα ή κάτι σε με το καλό που είναι στάδιο? Όχι, συζητούμε, ειδικά από χθες το βράδυ, και συγκεκριμένο κείμενο σε επίπεδο των δύο. Οφείλω να σας πω τη διαστημή ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλα κράτη-μέλη. Άρα, σε περίπτωση που υπάρχει μεταξύ μας μια ακοινή προσέγγιση, ενδεχομένως να τοποθετηθεί κάτι σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αλλά, για παράδειγμα, προσεγγίστηκα χθες και από άλλους αρχηγούς κρατών μελών, όπως για παράδειγμα τον Γάλλο Πρόεδρο, που ενδιαφέρεται και για τα ευρωτουρκικά και για το Κυπριακό. Ζήτησε να τον ενημερώσω για τις διαβουλεύσεις με τη Γερμανία, να δούμε πώς θα εξελιχθούν σήμερα και αναλόγως. Είτε θα υπάρξει κάτι στο τραπέζι, είτε θα είναι πιο σε ένα επόμενο συμβούλιο. Έχουμε και τον Απρίλιο συμβούλιο. Αλλά να δούμε. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Κύριε Πρόεδρε, πώς βλέπουμε το θέμα της ασφαλείας και άμυνας που είχαμε στη συμφωνία χθες? Ήταν σημαντική η εξέλιξη και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να εκφράσω και την ικανοποίησή μου για την ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής ότι σε περίπτωση επανεκλογής της θα προχωρήσει και με το διορισμό Επιτρόπου για θέματα άμυνας. Είναι ένας τομέας που εντάσσεται και στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που εμείς είμαστε ένθερμοι υποστηριχτές και χαίρομαι χθες γιατί υπήρξε μια γενικότερη συναντήληψη για την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει ακόμη περισσότερο στα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας, να επενδύσουν και όλα τα κράτη περισσότερο, αλλά και να ενισχυθεί. Ήταν ένα θέμα που συζητήσαμε, που άπτεται και της ιδέας της Προέδρου της Επιτροπής για τη δημιουργία του Επιτρόπου Άμυνας, να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτό που όλοι λέμε, τον γεωπολιτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτός ο γεωπολιτικός ρόλος περνά μέσα και από μια ισχυρή και βούληση, αλλά και πολιτικές πράξεις, ενέργειες, ενίσχυσης, τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Να είστε καλά, ευχαριστώ.